Νέο θύμα εξαπάτησης για δίθεν θανατηφόρο τρόχαιο που προκάλεσε συγγενικό της πρόσωπο. Αυτή τη φορά μία ηλικιωμένη. Της πήραν 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ. Χθες το πρωί τηλεφώνησε μία άγνωστη δράστηδα στην ηλικιωμένη και της είπε ότι το παιδί της έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με θανάσιμο τραυματισμό ενός ανήλικου παιδιού. Για να αποφύγει τις συνέπειες, της είπε ότι θα έπρεπε να της καταβάλει χρηματικό ποσό 60.000 ευρώ. Μετά από διαπραγματεύσεις, η δράστηδα κατέληξε σε συμφωνία με την ηλικιωμένη να της καταβάλει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 5.500 ευρώ. Στη συνέχεια, άγνωστος δράστης πήγε στην οικία της ηλικιωμένης, όπου και παρέλαβε τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά. Οι επιτίδιοι συνεχίζουν απτόητοι να τηλεφωνούν στους πολίτες και να προσπαθούν να τους εξαπατήσουν. Προχθές στην Δάφνη Ναυπακτίας, όπου δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν μια ηλικιωμένη 87 ετών και της παρουσιάστηκαν ως εφοριακή. Της είπαν συγκεκριμένα ότι το παιδί της έχει κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες στην εφορία και έπρεπε άμεσα να τους καταβάλει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Η ηλικιωμένη είχε όλα και όλα 500 ευρώ. Πήγανε στην οικία της, αφαίρεσαν τα χρήματα. Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, μάλιστα, έχει κυκλοφορήσει και τηλεοπτικό σποτ, το οποίο προβάλλεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί η αστυνομία προειδοποιεί: μην πιστεύετε τους επιτίδιους που σας αναφέρουν πως κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Είναι απατεώνες. Παρακαλώ. Η κυρία Μαρία. Ναι, η ίδια. Ποιος είναι? Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί. Σας λέει ψέματα. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ. Μην τον πιστέψετε. Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα. Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100. Τονίζουμε για ακόμη μία φορά. Κανένας αστυνομικός δεν θα σας τηλεφωνήσει να σας ζητήσει χρήματα. Κανένας εφοριακός ή άλλος υπάλληλος δεν θα σας βρει στο δρόμο να σας ζητήσει χρήματα. Μην τους πιστεύετε, είναι απάτη. Σε όλες τις περιπτώσεις, με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, οι απατιώνες παρουσιάζονται ως αστυνομικοί. Μην τους πιστεύετε. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι συγκεκριμένοι απατεώνες λένε ότι το παιδί σας έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα και σας ζητούν ραντεβού σε συγκεκριμένο χώρο, στο σπίτι σας ή σε δημόσιο χώρο, προκειμένου να τους παραδώσετε χρήματα. Ποτέ να μην πάτε στο ραντεβού και ποτέ να μην τους παραδώσετε χρήματα. Σε κάθε περίπτωση, να καλείτε άμεσα τον τριψήφιο αριθμό 100, που είναι το κέντρο της ελληνικής αστυνομίας, ενώ μπορείτε να καλέσετε και το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Να μην πείθεστε ποτέ από τα συγκεκριμένα άτομα. Είναι απατεώνες. Ποτέ δεν πρόκειται αστυνομικός να σας ζητήσει λεφτά για τροχαίο ατύχημα στο οποίο έχει εμπλακεί το παιδί σας.